Ο τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου πριν από ένα ταξίδι είναι πολύ σημαντικός. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων επιβάλλεται πριν από το ταξίδι να ελέγξουν το αυτοκίνητο για να μην βρεθούν αντιμέτωποι με δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να βάλουν σε κίνδυνο τη δική τους ζωή αλλά και των συνεπιβατών τους, καθώς και να χαλάσουν τις πολυπόθητες διακοπές τους. Ο έλεγχος στα νερά, τα λάδια, τα λάστιχα και τα φρένα είναι πρωτής της σημασίας, σύμφωνα με τον τεχνικό αυτοκινήτων Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο. Κανονικά, όταν είναι κάποιος να πάει ένα ταξίδι, κάποιες διακοπές, πρέπει πρώτα να πάει στο συνεργείο του, να το κάνει ένα τεχνικό έλεγχο, αν στα νερά του είναι εντάξει, στα λάδια του, γιατί είναι δύσκολη η καιρή οικονομικά, ξέρουμε ότι ο κόσμος δυσκολεύεται, αλλά είναι καλό ένας τεχνικός έλεγχος πριν πάμε ένα ταξίδι, για να μην μείνουμε στο δρόμο και να μην έχουμε απρόπτα αποτελέσματα, όπως να πάρει κάποιο αυτοκίνητο φωτιά, να σκάσει ένα λάστιχο, να σκάσει κάποιο κολάρο και να μείνουμε από νερά, και το κόστος της ζημιάς μετά είναι αρκετά μεγάλο. Ένας τεχνικός έλεγχος είναι αρκετά φθηνός και μερικές φορές και δωρεάν. Προκειμένου να δούμε το αυτοκίνητό μας να λαμπαδιάζει λόγω κακής συντήρησης, ένας τεχνικός έλεγχος δεν κοστίζει και σε πολλές των περιπτώσεων είναι δωρεάν. Κακή συντήρηση είναι αυτό και ένα αυτοκίνητο παίρνει φωτιά όταν έχει κάποια διαρροή βενζίνης και η βενζίνη πέσει κάποιο εξάρτημα το οποίο έχει σπινθήρα μέσα, δηλαδή όπως είναι ο δυναμός, εκεί θα κάνει αυτανάφλεξη. Και όταν έχει διαρροές λαδιών αρκετές και πέφτουν πάνω στην εξάτμιση, αν και λίγο δύσκολο αυτό, αλλά πρέπει να έχει αρκετή μεγάλη θερμοκρασία. Και όσον αφορά το θέμα, επειδή χρησιμοποιούμε όλοι μας το air condition, όταν βρισκόμαστε σε κίνηση πολύ, καλό είναι να το κλείνουμε γιατί το αυτοκίνητο υπερθερμαίνεται πάρα πολύ. Το πιο συνηθισμένο πρόβλημα είναι οι διαρροές νερού. Οι διαρροές νερού, σκάσιμο κάποιων κολάρων από υπερβολική θερμοκρασία. Διακλαδωτήρες να σπάνε γιατί ζεσταίνονται πάρα πολύ και είναι ένα υλικό πλαστικό αυτό. Αυτά τα αντιλαμβανόμαστε την ώρα που οδηγούμε ή από πιο μπροστά? Αυτό κανονικά το αντιλαμβάνεται ο οδηγός, λίγο δύσκολο να το αντιληφθεί γιατί θέλει έλεγχο, ναι, να πάει στο συνεργείο του να το ελέγξουν καλά τα κολάρα, τα νερά και αν έχει κάποια μικρή διαρροή να τη φτιάξουν.